Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 4 Δευτέρου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Αλλά πριν πάμε στα Κρυπτονέα νέα, μα θέλω να σα υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε και το live stream στα Κρυπτονέα που ξεκινάει στι 6 το απόγευμα. Και πέρα από αυτό, θέλω να σα πω ότι αν στην αρχική σελίδα των Κρυπτονέα πάτε στο playlist, πλέον μπορείτε να βρείτε ένα playlist που θα έχει μέσα τι ανακρίσει και τι συνεντεύξει που έχουμε κάνει στα κρυπτο νέα, ώστε να μπορείτε να τι βρίσκετε πιο εύκολα. Εμεί μετά από αυτέ τι ανακοινώσει θα πάμε στα ETF μα για άλλη μια μέρα και πλέον μάθαμε ότι η Facebook και το Instagram. Ουσιαστικά, θα ξεκινήσουν και αυτά να διαφημίζουν τα spot Bitcoin ETF ενώ πριν και αυτά τα απαγόρευαν. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι τα spot Bitcoin ETF συγκαταλέγονται μέσα στα μεγαλύτερα commodity asset by asset held, δηλαδή σχετικά με τα πόσα χρήματα κρατάνε αυτά τα ETF έχουν μπει μέσα στην πρώτη δεκάδα. Και να πω ότι το commodity σημαίνει εμπόρευμα. Όπω βλέπουμε από τον πίνακα, τρία spot Bitcoin ETF είναι μέσα την δεκάδα και στην τρίτη θέση. Παρακαλώ, η Grayscale Bitcoin Trust έχει πιάσει την τρίτη θέση. Και να θυμίσω κιόλα ότι τα ETF για το Bitcoin, τα spot Bitcoin ETF μάλλον, βρίσκονται ούτε ένα μήνα στην αγορά και διαπραγματεύονται και έχουν ήδη πιάσει τόσο μεγάλου στόχου. Και πέρα από αυτό, μιλώντα για τα ETF μα, θέλω να σα πω και στην Genesis η οποία ζητά έγκριση από το δικαστήριο να πουλήσει χρήματα και δυστυχώ θέλει να πουλήσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Grayscale Bitcoin Trust. Και θέλει να πουλήσει και κάποια εκατομμύρια σε Grayscale Ethereum Trust, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το Bitcoin Trust ότι αυτή η κίνηση ίσως αναγκάσει την Grayscale να ξεκινήσει να πουλάει πάλι πιο πολλά bitcoin από το spot bitcoin ETF της. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών, αν φυσικά το δικαστήριο εγκρίνει την πώληση αυτών των χρημάτων. Και εμείς καθώς πιάσαμε το bitcoin, θα πάμε στην δυσκολία εξόρυξη του bitcoin, η οποία έχει χτυπήσει ένα νέο all time high, όπως μπορείτε να δείτε από αυτό το, πρώτο διάγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι το δίκτυο είναι υγιέστατο, πανίσχυρο και συνεχίζει απλούστατα να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και καθώ είμαστε και στα νομίσματά μα, θέλω να ξαναπάμε στο Pyth, που πλέον μαθαίνουμε ότι το Filecoin ενσωματώνει ροέ τιμών με το Pyth για να βελτιώσει τι υπηρεσίε του ουσιαστικά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή είναι η είδηση την οποία στο χθεσινό επεισόδιο ξέχασα να αναφέρω και είναι η βασική είδηση που με έκανε να ψάξω περισσότερε πληροφορίε για το ίδιο το Pyth εκτέ. Όπω όπω λοιπόν, καταλαβαίνετε, συμπληρώνω μια είδηση που ξέχασα να εκτέ και θα συνεχίσουμε στο Chaling, τον βασιλιά στα Oracle, ο οποίο μάθαμε ότι ξεκλειδώθηκαν νομίσματα. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, η Spot on Chain αποκάλυψε ότι 19 εκατομμύρια μάρκε Link αξία 341 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκλειδώθηκαν από τρία από τα συμβόλαια προμηθειών και συγκεκριμένα τα 15,95 εκατομμύρια Link αξία 287 εκατομμυρίων δολαρίων μπήκαν μέσα στην Binance, παρακαλώ. Τα υπόλοιπα χρήματα πήγαν σε ένα πορτοφόλι πολλαπλών υπογραφών. Και η ανησυχία πολλών είναι μήπω αυτό το μεγάλο ποσό επηρεάσει αρνητικά την τιμή του Chain που είναι σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή και έχει ανέβει εξαιρετικά καλά. Δεν μπορούμε προφανώ εμεί να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για την τιμή. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που θεωρώ πρέπει να γνωρίζετε. Και εμεί πέρα από το Chainlink θα περάσουμε και σε ένα πολύ νέο νόμισμα στην κρυπτοαγορά. Και αναφέρομαι στο Palmaera και στο Zen Gate Global. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτά τα δύο, έχω μια ωραιότατη ανάκριση με τον Θόδωρη που πιάσαμε αυτό το πολύ νέο project που αφορά κυρίω την πώληση αγαθών μέσω του blockchain αποκεντρωμένα και χωρί μεσάζοντε. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για του αγρότε. Τα τελευταία νέα που έχουμε από αυτό εδώ πέρα το project είναι ότι ο κύριο Λεμόν Ράτεν, αν δεν σκοτώσω το όνομα του άνθρωπου, έχει μπει μέσα στο Zen Gate Global και ουσιαστικά θα δουλεύει και στο Palmyra, που είναι το βασικό project που ανέφερα. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο, όπω βλέπετε από το βιογραφικό του, έχει τουλάχιστον 40 χρόνια προπηρεσία στι αγορέ εμπορευμάτων με ένα εξαιρετικό άλλο βιογραφικό. Αλλά το καλύτερο που έχω βρει για το Palmyra έρχεται από το roadmap του, καθώ μαθαίνουμε ότι το Q2 του 2024 έρθε και στην Ελλάδα για να φτιάξει. Συνεργασίε και το Q3 του 2024 σκέφτεται να ξεκινήσουν αυτέ τι συνεργασίε να δουλεύουν σιγά-σιγά είναι μια εξαιρετική κίνηση για του αγρότε, ώστε να μπορούν να έχουν μια παγκόσμια αγορά για να προωθούν τα προϊόντα του χωρί μεσάζοντες που θα του αφήσει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. και να σα πω ότι περισσότερε πληροφορίε ίσω μάθετε σε κάποια ανάκριση που έρχεται στα κρυπτο νέα, διότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για την Ελλάδα που έχει έναν πρωτογενή τομέα. Εμεί για να κλείσουμε με μια αστεία ανότατο σημερινό επεισόδιο θα πάμε στον τάβρο τη Wall Street. Ο οποίο φόρεσε ένα νέο καπελάκι, ή μάλλον του φόρεσαν ένα νέο καπελάκι, και αυτό προφανώ είναι το καπελάκι από το Dodge With Hat. Αν δεν ο σκοτώσω το όνομα του, Μimcoin, το οποίο από αυτή την κίνηση η οποία έγινε ψηλοβάριαλ στα social media, δεν κατάφερε να ανεβάσει την τιμή του και είναι σε ένα καθοδικό trend στο 7ήμερο. Εμεί, καθώ μιλάμε για τιμέ, θα πάμε και στην κρυπτοαγορά και στο Bitcoin, το οποίο στέκεται για άλλη μία μέρα σε 43.000 δολάρια και κυριολεκτικά βαριέται να κουνηθεί αυτή την περίοδο. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο, σήμερα 4 Δευτέρα 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που και μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από τα λεπτική συμβουλή, μόνο ειδική γνώμη. Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι αυτά, αλλά έχει και ένα σχόλιο τα σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλο του είμαστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.